Εκπρόσωποι της Ιεράς Μητρόπολης, εκπρόσωποι της περιφέρειας, κύριε Δήμαρχε, κύριε Πρόεδρε του Ευρωπαϊκού Επιμελητηρίου, κύριε Πρόεδρε του Ελληνοϊταλικού Επιμελητηρίου, εκπρόσωποι φορέων, συλλόγων, ομοσπονδίας, εκπρόσωποι της περιφέρειας, συγγνώμη που ξέχασα τα δεύτερη, εμπορικοί σύλλογοι, επίτιμοι πρόεδροι του Υπουργού Συλλόγου Λάρισας, αγαπητοί συνάδελφοι, φίλες και φίλοι. Σας καλωσορίζω σήμερα στην φίτα του Υπουργού Συλλόγου Λάρισας. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να είμαστε και σήμερα να συνεδριάσουμε όλοι εδώ, όπως και πέρυσι, όπως και κάθε χρόνο, να ανταλλάξουμε απόψεις και ευχές. Το 2023 ήταν μια χρονιά η οποία δεν θέλουμε να θυμόμαστε. Συνέβησαν τραγικά γεγονότα τα οποία στιγμάτισαν τις ζωές μας, αλλά και μας άλλαξαν αυτό που θέλαμε να κάνουμε τουλάχιστον στη ζωή μας. Οι επιχειρήσεις είναι ζωντανός οργανισμός. Θα ήθελα να παρακαλέσω τουλάχιστον τους ανθρώπους που βρίσκονται εδώ, αλλά και τους τοπικούς βουλευτές, για τις αποζημιώσεις των ηγέτων επιχειρήσεων, όσον αφορά το κομμάτι αυτό που θέλουμε να κάνουμε για τη Θεσσαλία, για να υπάρχει την επόμενη μέρα εμπόριο και λειτουργικές επιχειρήσεις. Εύχομαι από καρδιάς καλή χρονιά, να έχουμε όλοι μια ήσυχη, να το πω έτσι, χρονιά, με υγεία, αγάπη, δύναμη και ευχές για προσωπική αλλά και επαγγελματικού στόχου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τέλος την ΠΑΕΛ, η οποία μας παραχώρησε 50 εισιτήρια διαρκείας, τα οποία έχουν πληρωθεί ήδη και να τα παραλάβουν οι κάτοχοί τους στην είσοδο του καταστήματος. Σας ευχαριστώ.